Γεια σας, από ακόμα να πεις Labs TV. Σήμερα βρισκόμαστε στα γραφεία της Sony Ελλάς για να κάνουμε ένα πρώτο hands-on στο νέο Hero Phone της Sony Mobile, το Xperia Z, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στα πλαίσια της CES 2013. Η συσκευή είναι πανέμορφη, λεπτή, πολύ γυαλή, με λεπτό πάχος, μόλις 7,9 χιλιοστά, παρά την τεράστια οθόνη 5 ιντσών, ενώ υποστηρίζει τεχνολογίες LTE, NFC. Ας τη γνωρίσουμε όμως λίγο πριν τα πούμε τα αυτά. Εδώ βλέπετε στην αριστερή μεριά συναντάμε την υποδοχή για σύνδεση με dock, την υποδοχή για κάρτα microSD για εξωτερικές κάρτες μνήμης, καθώς και την θύρα microUSB για σύνδεση με το PC. Από κάτω δεν έχουμε κάτι άλλο να το γυρίσω. Ωραία, τίποτα βλέπετε, είναι λιτή συσκευή. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε το power button, το οποίο μάλιστα αν κάνω zoom θα δείτε ότι είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο. Εδώ το βλέπετε, ενώ από κάτω έχουμε τα πλήκτρα της αξομοίωσης της έντασης και πάνω ακριβώς το πορτάκι για την micro SIM. Στην πλάτη της συσκευής, εκτός από το Xperia logo, έχουμε τον αισθητήρα της κάμερας με τα 13 MP της τεχνολογίας XMORE, που σημαίνει ότι εκτός από φωτογραφίες HDR προσφέρει και βίντεο HDR. Στην πρόσωψη έχουμε την δεύτερη κάμερα, νομίζω είναι 2,2 MP, και φυσικά την τεράστια οθόνη των 5 ιντσών. Η πρώτη με ανάλυση 1080p, ναι καλά ακούσατε, 1080x1920, αυτό μεταφράζεται σε pixel density 441 ppi, τα περισσότερα που έχουμε δει σε συσκευή μέχρι τώρα, που σημαίνει ότι όσο κοντά και αν πλησιάσω τη συσκευή στην κάμερα, να το δούμε, δεν θα βρείτε pixels. Βλέπετε τίποτα, πεντακάθαρη οθόνη, θα πρέπει να επιστρατεύσετε με γενθητικό φακό για να τα δείτε. Εκτός από αυτό όμως, η Sony έχει πρικίσει τη συσκευή και με την τεχνολογία Mobile Bravia Engine 2. Να πάω στις ρυθμίσεις, display. Βλέπετε, Mobile Bravia Engine 2 χρησιμοποιείται για την καλύτερη απεικόνιση φωτογραφιών και βίντεο. Να το ενεργοποιήσω, να το δούμε και στην πράξη. Το ενεργοποιώ. Να πάω στο Home, να βρούμε την Gallery. Home. Gallery, όχι δεν λέγεται Gallery, είναι το Album. Το πατάω και να ανοίξω μια φωτογραφία. Αυτή. Βλέπετε πόσο έντονα και πόσο κορεσμένα είναι τα χρώματα από τη δύση του ηλίου. Να το βγάλω όμως μία να δούμε τη διαφορά. Settings, απενεργοποιώ, ξανά πίσω. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει σκηνή. Να τον ενεργοποιήσω άλλη μία να το δούμε ξανά. Ενεργοποιώ, ξανά πίσω. Η διαφορά νομίζω είναι εμφανής. Να το δούμε όμως αυτό και όχι μόνο σε φωτογραφία, αλλά να το δούμε και σε βίντεο. Που έχει βίντεο. Όχι, φωτογραφία από την άλλη. Ας βάλουμε ένα βίντεο να παίξει. Εδώ είναι ενεργοποιημένο το Mobile Bravia Engine. Και δίπλα είναι στο παράθυρο που έχω ανοίξει, είναι εκτός. Βλέπετε τη διαφορά, πολύ όμορφα. Αρκετά με αυτό όμως, πάμε λίγο να δούμε και την εφαρμογή της κάμερας. Η εφαρμογή της κάμερας είναι από τις πιο πλούσιες που έχουμε δει. Προσφέρει πάρα πολλές ρυθμίσεις, έτοιμα προγράμματα για σκηνές, sweep πανόραμα, εφέ. Προσφέρει ένα burst mode το οποίο μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες χωρίς περιορισμό όσο κρατάτε πατημένο το πλήκτρο του κλείστρου εκείνο τραβάει. Ακούτε πως πυροβολάει. Εκτός από αυτό όμως, όπως επιτάσσει η τάση της εποχής, το interface είναι νέο για βίντεο και φωτογραφία. Ας πατήσω να γράφει ένα βίντεο. Ωραία. Και αν πατήσω το πλήθρο της κάμερας τραβάει ένα snapshot εκείνη τη στιγμή, τράβηξε, ξανά. Να το δούμε καλύτερα, να βάλω αυτό το στυλό στο κάδρο μου. Το βιντεάκι συνεχίζει και εγώ τραβάω φωτογραφία, βλέπετε ξανά και ξανά, χωρίς πρόβλημα. Για αυτούς τώρα που δεν θέλουν να παιδεύονται με ρυθμίσεις, υπάρχει το πολύ όμορφο Super Auto, Super
το οποίο αναγνωρίζει τις σκηνές. Αν πλησιάσω την κάμερα, βλέπετε, αναγνωρίζω ότι είναι μάκρο. Ενώ για παράδειγμα, αν ήταν νύχτα, να προσωμιώσω, να καλύψω λίγο τον αισθητήρα, βλέπετε, εμφανίζει το low light και αναγνωρίζει αυτόματα ότι πρόκειται για low light φωτογράφηση. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό της συσκευής είναι ότι φέρει πιστοποίηση IP57. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη. Εδώ έχω μια κανάτα να το δοκιμάσουμε. Αντέχει συγκεκριμένα 1 μέτρο νερό και 30 λεπτά. Εγώ δεν έχω 1 μέτρο νερό, θα το βουτήξω εδώ στην κανάτα. Άλλο λίγο να φαίνεται. Πολύ ωραία. Μέσα η συσκευή είναι αναμένη. Να το κουνήσω και λίγο για τους παραδόπιστους. Πολύ όμορφα. Και να το βγάλω, να το σκουπίσουμε, να δούμε ότι όλα είναι ok. Όμορφα, παίρνω τη συσκευή. Εδώ μια χαρταπετσετούλα, να τη σκουπίσω. Βλέπετε, μάλιστα κουνιέται και η οθόνη. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς η συσκευή υποστηρίζει glove mode, το οποίο σημαίνει ότι αν ήταν χειμώνας, ας πούμε, και θέλατε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τα γάντια σας, μπορούσατε κανονικά. Ας το κάνω άλλη μία. Εδώ με τη χαρτοπετσέτα. Βλέπετε, όχι. Home. Ξανά άλλη μία να το δούμε. Δεν είναι φτιαγμένο για χαρτοπετσέτα, αλλά ακόμα και έτσι ανταποκρίνεται. Να κάνω ένα swipe. Πολύ όμορφα, ακούει. Ας περάσουμε σε κάτι άλλο. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, η συσκευή υποστηρίζει τεχνολογία NFC για εύκολο pairing με συμβατά αξεσουάρ. Εδώ έχω ένα τέτοιο αξεσουάρ μπροστά μου, ένα σύρματο ηχειάκι Sony, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στην ελληνική αγορά. Ας βάλω όμως κάτι να παίζει, να το δούμε και στην πράξη. Ωραία. Προχωρήσω λίγο. Βλέπω ότι ο ήχος είναι από το τηλέφωνο και μόλις το πλησιάσω κάνει pairing, connecting και έχουμε τον ήχο από το ηχείο. Και αντίστοιχα, μόλις πλησιάσω ξανά τη συσκευή, κάνει disconnect και ο ήχος επιστρέφει στο Xperia Z. Πολύ όμορφο. Αυτά λοιπόν σαν μια πρώτη εντύπωση. Για περισσότερα θα πρέπει να πιάσουμε την τελική συσκευή που αναμένεται τέλη Φλεβάρι αρχές Μάρτη. Μέχρι το επόμενο PC Labs TV. Γεια σας.